Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς ξεκαθαρίζουμε από την αρχή ότι η κριτική που ασκείται από τα αριστερά από τους ανθρώπους των κοινωνικών αγώνων, από τους ανθρώπους που μάχονται για τη δημόσια περίθαλψη, την ακούμε και τη σεβόμαστε. Διαφωνούμε με τον πυρήνα, τον ιδεολογικό της τοποθέτησής σας, ότι δηλαδή η απάντηση στα προβλήματα είναι η κατάργηση, η ανατροπή του καπιταλισμού και η κατάργηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης. Θεωρούμε ότι είναι εκτός πραγματικότητας το αίτημα να καταργηθεί δια νόμου, φαντάζομαι, η επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου και να μπορέσουμε να δώσουμε δωρεάν φάρμακα, εξετάσεις, νοσηλεία στους πάντες για τα πάντα, χωρίς καμία συμμετοχή. Αυτό είναι έξω από την πραγματικότητα μιας χώρας χρεοκοπημένης, υποδημοσιονομική επιτήρηση και με ένα ασφιχτικό πλαίσιο συμφωνημένο με τους δανειστές της. Από την άλλη πλευρά υπάρχει, επιτρέψτε να την πω έτσι, λαϊκιστική καταστροφολογία, στην οποία πρωτοσταθεί η Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί ασθμένον το Πασόκ, συνηγορεί το ποτάμι και κυρίως συντονίζεται ένα μηντιακό σύστημα, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε ο Παύλος ο Πολάης προηγουμένως, επειδή ακριβώς είχε προνομιακές σχέσεις με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, προσπαθεί να αποδομήσει κάθε θετική προσπάθεια που κάνουμε και προσπαθεί να δημιουργήσει μια εικόνα η οποία οι πολίτες ξέρουν και κυρίως οι εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας ότι δεν αντιστοιχεί ακριβώς στην όντως δύσκολη πραγματικότητα των νοσοκομείων. Γιατί εμείς πάμε στα νοσοκομεία, μιλούμε με τους ανθρώπους σε γεμάτα αμφιθέατρα, συζητάμε με το προσωπικό, συζητάμε με τους συναδέρφους, με τα επιστημονικά και τα συνδικαλιστικά όργανα. Και η εικόνα που βγαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι βεβαίως έχουμε ζοριστεί πάρα πολύ, υπάρχει πολύ έντονη η δυσφορία για την εργασιακή πίεση, το δεν αντέχουμε άλλο, αλλά ταυτόχρονα οι συνάδελφοι στα νοσοκομεία, και είναι τιμητικό αυτό για τους ίδιους και είναι πραγματικά τιμητικό και για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, μας λένε ταυτόχρονα ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάνω από το συμβόλαιό μας με την πολιτεία βάζουμε το συμβόλαιό μας με τον άρρωστο. Και συνεχίζουν να κρατάνε όρθια τα δημόσια νοσοκομεία. Παρά τις δυσκολίες, γιατί να σας πω και κάτι, έχουν πιστέψει ότι εμείς δεν πάμε να διαλύσουμε. Δεν πάμε να επιδεινώσουμε. Πάμε σιγά σιγά να καλύψουμε ανάγκες, να λύσουμε προβλήματα και το βλέπουν αυτό στην καθημερινότητά τους. Αυτή είναι νομίζω η διαφορά. Καταλαβαίνουν ότι σιγά σιγά αρχίζει και βελτιώνεται αυτή η πολύ άσχημη πραγματικότητα την οποία σωστά περιγράφεται. Αρχίζουν και γίνονται τομές ηθικοποίησης στο σύστημα υγείας. Αυτή η πολιτική κόντρα για το κελπνό έχει πίσω της διαπλοκές, διασυνδέσεις, πελατειακά δίκτυα και εξαρτήσεις πολλών ετών. Βλέπουν ότι κάνουμε παρεμβάσεις, όπως είπα και πριν, ενίσχυσης της αξιοκρατίας στο σύστημα υγείας. Και επιτρέψτε μου να πω και της δημοκρατίας στο σύστημα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο φαινόμενα αυταρχισμού στο σύστημα υγείας. Υπάρχει σεβασμός στον κόσμο που αγωνίζεται. Δεν υπάρχει καταστολή απέναντι στις κινητοποιήσεις, όπως υπήρχαν τις προηγούμενες περιόδους. Και φυσικά υπάρχουν και κρίσιμες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, οι οποίες προωθούνται. Η μία αφορά τις προμήθειες, η άλλη αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα και η τρίτη την ψυχική υγεία. Και έτσι απαντάω και στη βολή του ποταμιού, ότι το μόνο που κάνουμε είναι να μπαλώνουμε τρύπες και δεν έχουμε σχέδιο και δεν έχουμε όραμα. Εκτός από αυτή την απίστευτη και κοινότοπη κριτική, νομίζω ότι δεν έχουμε ακούσει καμιά σοβαρή αντιπρόταση από αυτή την πλευρά.
αυτή η κεντρώα πολιτικότητα που μας λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στην περίοδο της κρίσης, είμαστε χρεοκοπημένοι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε τη μιζέρια μας. Όχι, εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Εμείς πιστεύουμε ότι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον το δημοσιονομικό υπάρχουν περιθώρια πραγματικά. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση και εξορθολογισμό δαπανών. Από ένα μόνο διαγωνισμό για τον ορολογικό έλεγχο του αίματος κέρδισε το σύστημα υγείας από τη συγκεντροποίησή του 20 εκατομμύρια ευρώ και αυτό ήταν το ισοδύναμο για το 5 ευρώ και έτσι δεν επιτρέψαμε στους θεσμούς να επαναφέρουν τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Έχουμε εξοικονομήσει πάνω από 4 εκατομμύρια. Σωστά, μπράβο, ναι. Και από τα φίλτρα τεχνητού νεφρού έχει εξοικονομήσει ο ΕΟΠΗ και μαζί και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και από μεταστεγάσεις δημόσιων δομών στην πρωτοβάθμια φροντίδα σε ιδιόκτητα κτίρια έχουμε εξοικονομήσει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά τα επενδύουμε στο σύστημα υγείας. Δεν τα ρίχνουμε στη μαύρη τρύπα του χρέους, ούτε εξυπηρετούμε τους δανειστές. Υπάρχει λοιπόν πολιτικό σχέδιο που λέει καθολικότητα, ισότητα και ποιότητα υπηρεσιών για τον κόσμο, αναπροσανατολισμός δημόσιων πόρων στις δημόσιες δομές, στροφή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την πρόληψη, έμφαση στα δικαιώματα, δημοκρατία στο σύστημα. Αυτό είναι το πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το πολιτικό σχέδιο πάμε και λέμε στον Economist. Δεν πάμε στον Economist να πούμε για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά αν υπάρξουν και επενδύσεις σε μια χώρα που χρειάζεται αναπτυξιακή όθηση, αν υπάρξουν σοβαρές επενδύσεις να τις συζητήσουμε. Αλλά εμείς κάνουμε επενδύσεις σε αυτή την περίοδο στο δημόσιο σύστημα. Ανοίγουμε το νοσοκομείο της Σαντορίνης σε 15 μέρες προσλαμβάνοντας γιατρούς και υπόλοιπο προσωπικό. Είναι αναπτυξιακή όθηση αυτή σήμερα στο σύστημα υγείας. Δεν αντιστοιχεί με την εικόνα και με την καταστροφολογία της κατάρρευσης. Δεν επιτρέψαμε να καταρρεύσει το σύστημα υγείας πέρυσι, που ήταν δύσκολη χρονιά. Φυσικά και δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση περί κατάρρευσης. Θα σταθεροποιηθεί το σύστημα, θα αναβαθμιστεί και θα μπορούν να προσβλέπουν και οι εργαζόμενοι και κυρίως οι πολίτες σε καλύτερες υπηρεσίες. Το θέμα των ασφάλιστων συζητήθηκε πάρα πολύ. Εμείς δεν είπαμε ότι μπορούμε τα 2,5 εκατομμύρια των ασφάλιστων πολιτών να τους φέρουμε σε προνομιακότερη θέση από τους ασφαλισμένους. Γιατί αυτό μας ζητάτε. Μας λέτε να τους φέρουμε σε προνομιακότερη θέση από τους ασφαλισμένους. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, φυσικά. Γιατί έχουμε μια χώρα χρεοκοπημένη. Γιατί έχουμε οικονομική στενότητα. Στενότητα πόρων. Γι' αυτό. Και μέχρι να υπάρξει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο, επέτρεψέ μου αγαπητέ μου συνάδελφε, ωραία, αυτό ήθελα να πω τώρα, αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα. Μέχρι να υπάρξει λοιπόν μια αποδοτική παρέμβαση στο φορολογικό σύστημα που να αναδιανύμει τον πλούτο και να μπορούν να αυξήσει τα δημόσια έσοδα, και γίνεται συστηματική προσπάθεια γι' αυτό, μέχρι τότε διαχειριζόμαστε ένα πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Και κάνουμε το καλύτερο δυνατό πραγματικά. Και στους ανασφάλιστους λοιπόν διασφαλίσαμε ότι θα κάνουν τις εξετάσεις τους, τις εγχειρήσεις τους, τις ακριβές θεραπείες, οτιδήποτε χρειάζονται δωρεάν στο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι. Αυτό είναι διασφαλισμένο και τελειωμένο. Αυτό βέβαια που χρειάζεται είναι να είναι το σύστημα υγείας ικανό να καλύψει την ανάγκη και τη ζήτηση. Και γι' αυτό προσπαθούμε να επιταχύνουμε τα πράγματα. Για τα φάρμακά τους είπαμε ότι θα έχουν την ίδια μεταχείριση με τους ασφαλισμένους, εκτός από τους προνοιακούς ασθενείς, οι οποίοι έπαιρναν μέχρι τώρα δωρεάν τα φάρμακά τους από τα νοσοκομεία. Έχουμε σχεδιάσει να φύγουμε από αυτό το καθεστώς, να μπορούν να τα παίρνουν πάλι δωρεάν από τα ιδιωτικά φαρμακεία, μεταφέροντας τη δαπάνη στον ΕΟΠΗ. Είμαστε στη φάση της μετάβασης. Έχουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες με τα συστήματα. Όχι, προσέξτε. Ναι. Όχι. Δεν έχουμε σκοπό. Άρα θα πηγαίνουμε 300 άτομα. Ναι, ναι, όχι, όχι.
Ωραία, ωραία. Ακούστε. Είναι ζήτημα και αξιοπρέπεια και ισοτιμία των ανθρώπων αυτών να μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά του κανονικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι, είναι και ανορθολογικό μια φαρμακευτική δαπάνη που αφορά εξωνοσοκομιακή περίθαλψη να ενσωματώνεται στην νοσοκομιακή δαπάνη. Είμαστε σε μια φάση, είμαστε σε μια φάση μετάβασης. Αυτό θέλω. Μα επέτρεψέ μου να απαντήσω. Δεν έχουμε σκοπό. Είπαμε ότι αυτός ο πληθυσμός που είναι σε καθεστώς προνοιακής προστασίας, ένας πληθυσμός απόρων ανθρώπων, δεν θα επιβαρυθεί για το φάρμακο. Τελείωσε. Θα το διασφαλίσουμε αυτό με κάθε τρόπο αυτή την περίοδο. Όπως συνέχισαν τα παίρνουν τα δωρεάν τα φάρμακά τους από τα νοσοκομεία, το ίδιο θα γίνει και στην επόμενη φάση. Τώρα, αυτό το οποίο επιπλέον κάναμε είναι στους ανασφάλιστους ανθρώπους που είναι στο εισοδηματικό στάτους του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση, αυτοί δηλαδή που δικαιούνται δωρεάν σίτηση, δωρεάν επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, επίδομα ενοικίου κλπ, που είναι 150.000 οικογένειες. Είπαμε σε αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή που καλύπτει το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης αυτές τις παροχές, και σε αυτούς τους ανθρώπους, εάν δεν είναι σε προνοιακό καθεστώς, να υπάρξει πρόβλεψη και αυτοί να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακά τους. Αυτή ήταν η παρέμβαση που έχει γίνει. Αυτή η χρεοκοπημένη ελληνική πολιτεία, εξαιτίας της κυβέρνησης της αριστεράς, αντιμετώπισε την πιο ακραία φτώχεια με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αν αύριο μεθαύριο τα πράγματα βελτιωθούν, ομαλοποιηθεί λίγο, επανεκκινηθεί η οικονομία και έχουμε μια μεγαλύτερη δημοσιονομική δυνατότητα, προφανώς θα επεκτείνουμε τη λογική αυτών των μέτρων. Τελειώνω. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση έχει πάντα την αξία της. Δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα της δημόσιας περίθαψης με κάποιο μαγικό τρόπο, όσο συστηματική προσπάθεια και αν καταβάλουμε, και το έχουν καταλάβει οι περισσότεροι ότι το κάνουμε αυτό. Κάθε καλόπιστος άνθρωπος στο σύστημα υγείας έχει αντιληφθεί ότι αυτή η πολιτική ηγεσία έχει και την ευαισθησία, έχει και την πολιτική βούληση να στηρίξει κατά προτεραιότητα τη δημόσια περίθαλψη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθειά μας με ειλικρίνεια, μιλώντας με ειλικρίνεια στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα, και προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους ανθρώπους του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που κρατάνε πραγματικά όρθια σήμερα τη δημόσια περίθαλψη, και επίσης προσπαθώντας να παίρνουμε, να κάνουμε παρεμβάσεις ανακουφιστικές για τους πολλούς, για τους πολίτες, γιατί αυτό ακριβώς έχει ανάγκη ο κόσμος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Υγείας, κύριο Ανδρέα Ξανθό. Δεν ξέρω αν θέλει...